Σίδωρη πριν από μερικό καιρό που πηγαίνανε χιλιάδες, ήταν ένα προσκύνημα έτσι τρίχους εμβέλειας. Πήγαιναν πιστοί από πολλά μέρη, έτσι ορθόδοξοι, από την Ελλάδα, από την Αυστραλία, από παντού ερχόντουσαν, έτσι. Mm. Πλέον με το πώς έχει γίνει τώρα, είναι κάτι το οποίο είναι θλιβερό. Είναι ένα θλιβερό θέαμα, δεν πηγαίνει κόσμος. Δεν έχει πλέον, έχει κοπεί το live, έχουν κόψει το live εδώ και ένα μήνα σχεδόν. Ο πατέρας Δημήτριος είχε μεταβεί στην Κρήτη αρχικά, ήταν ο ίδιος ασθενής, είχε γρίπη. Μετά η μητέρα του είχε γρίπη και φοβόντουσαν ότι είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο και όλα τα χανιά. Ναι. Τελικά ξεπέρασε τον κίνδυνο. Από εκεί και πέρα είχε βάλει στο πόδι του το πνευματικό του παιδί, τον έτερο πατέρα Δημήτριο, που είναι συνεργάτης 25 χρόνια σχεδόν, ο οποίος λειτουργούσε καθημερινά, όπως γνωρίζετε, τους Αγίους Ισιδώρους. Και ήταν οι ίδιοι οι διακονητές, δηλαδή αυτοί που διακονούσαν τα παιδιά που είχε εκεί, οι μοναχοί και οι ιερείς, τα παιδιά του πατέρα Δημητρίου κτλ. Κανονικά λειτουργούσαν. Εχθές τώρα υπήρξε η εξής αλλαγή. Δεν λειτουργήσε ο πατέρας Δημήτριος, ο δεύτερος τέλος πάντων, το λέμε έτσι, το πνευματικό του παιδί του πατέρα Δημητρίου Λουπασάκη, αλλά λειτουργήσε ένας πατήρ Ηλίας, ο οποίος όπως ενημέρωσε ήρθε από την Αρχιεπισκοπή και. Δεν λειτουργεί. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ο κάθε ιερέας δεν είναι δικιά του ευθύνη, εκεί το τοποθετήσαν, έτσι. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από πιστούς οι οποίοι τρόπον δυνά τον προπυλάκησαν τον ιερέα, λέγοντας που είναι ο πατέρας Δημήτρης και ότι μας κοροϊδεύεται, γιατί ουσιαστικά είχαμε την πληροφορία για αυτό που αφήνουν να διαρρέχεται, είναι ότι ο πατέρας Δημήτρης δεν είχε φύγει, αλλά απλά ότι θα επιστρέψει κτλ. Και βλέπουμε έναν ύπουλο τρόπο που προφανώς χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να παρακαμφθεί η λαϊκή βούληση και να κατησυχαστεί η λαϊκή οργή με το θέμα ενός αγαπητού ιερέα που δεν έχει κάνει στο ελάχιστο τίποτα από αυτά τα οποία ακούμε με άλλους να έχουν κάνει. Έτσι. Και παρόλα αυτά προσπαθούν αυτό να το αποσιοποιήσουν. Εγώ με την Αρχιεπισκοπή που μίλησα μου είπαν ότι δεν είναι ένα προσωρινό μέτρο αυτό, δεν έχει ληφθεί απόφαση απομακρύνσεως του πατρός Δημητρίου, έτσι μου είπαν σήμερα. Είναι ένα προσωρινό μέτρο. Τώρα για ποιο λόγο είναι προσωρινό μέτρο το να πήγει ο άνθρωπος το λειτουργούσε που ήταν και δικό του παιδί και να αντικατασταθεί με κάποιον ο οποίος είναι ξένο σώμα στους Αγίους Ισιδώρους, όχι ότι είναι κονκλάβιο, ούτε ότι είναι κλειστό μπλόκι Αγίοι Ισιδώροι. Προφανώς όποιος θέλει μπορεί να πάει να λειτουργήσει και είναι τιμή για κάθε ναό να πηγαίνει ένας ιερέας αξιόλογος. Αλλά να μην υπάρχουν παιχνίδια, γιατί πραγματικά εκεί στεναχωριέται ο πιστός. Ο Τίμιος Σταυρός που βρίσκεται, Ανδρέα Καραγιάννη, ο Τίμιος Σταυρός που βρίσκεται. Τίμιος Σταυρός δεν βρίσκεται στους Αγίους Ισιδώρους, τον έχει ο πατέρας Δημήτριος. Κατάλαβα. Δεν βρίσκεται στους Αγίους Ισιδώρους ο Τίμιος Σταυρός. Είχε ακουστεί ότι θα τον κράταγε η Αρχιεπισκοπή και θα τον έβαζε σε κάποια περίοπτη θέση, Ανδρέα. Αυτό είχε εκφραστεί στη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου την Καθημερινή, η οποία ουσιαστικά τα λεγόμενά του, όχι τα πήρε πίσω μακαριότατος, τέλος πάντων έδειξε κατανόηση και μεγαθυμία. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος μας δέχεται πίεση. Όταν δέχεται πίεση από μια την ιεραρχία, από κάποιους ιεράρχες δηλαδή, εδώ προχθές, άμα είδατε, βγήκε ο Μητροπολίτης Ηλίου Αθηναγόρας και είπε ότι μην πηγαίνετε στο θαυματοποιό ιερέα. Δηλαδή, έχουμε τόσα προβλήματα. Έχουμε με την Κιβωτό αυτά που γίνονται και σκανδαλίζονται άνθρωποι με παιδάκια. Έχουμε χίλια δυο και ασχολούμαστε τώρα πάλι με τα θαύματα του Ατάκα ένα ιερέα που μόνο ελπίδα δίνουν δηλαδή. Και βγαίνει η Μητροπολίτης εχθές. Γιατί να πει δύο λόγια, να πει ρε παιδιά, να κατευνάσουμε τον πόνο, να είναι παραμυθιτικός ο λόγος εκκλησίας μας. Να μην αφήνουμε να σκανδαλίζεται το πίμιο, ασχολήθηκε με το αν θα πάνε άλλοι στο Λυκαβητό και να ακολουθούν τον θαυματουργό ιερέα. Μιλάμε δηλαδή ότι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα ορισμένοι άνθρωποι. Και η διοικούσα εκκλησία τι να κάνει κι αυτή, αναγκάζεται να αφουγκραστεί όλα τα προβλήματα. Οπότε προσπαθεί να βρει κάποιες λύσεις. Αυτό το οποίο όμως κρατήσετε, το οποίο προσανατολίζονται, είναι όχι το να μεταβεί στη βάρη, αλλά το να αλλάξει το νομικό καθεστώς των Αγίων Ισιδώρων. Εκεί πάμε, εκεί πάει το θέμα που μίλαγα σήμερα με ανώτατο ιεράρχη της Αρχιεπισκοπής, ο οποίος έλεγε ότι θα αλλάξει το νομικό καθεστώς, θα γίνει επιτέλους μοναστήρι, θα γίνει συγχαστήριο, θα απορροφηθούν εκεί οι ιερείς οι οποίοι αυτοί τόσο καιρό δουλεύουν και οι άνθρωποι έχουν δώσει τα πάντα και τη ζωή τους την ίδια για τον ναό αυτόν, και θα αλλάξει το όλο κλίμα και θα έχει μια άλλου είδους αυτονομία και έναν άλλου είδους έλεγχο το συγκεκριμένο προσκύνημα. Μάλιστα. Και θα είναι και προς το συμφέρον των πιστών. Μπράβο. Και της Εκκλησίας μας όμως θα μπορεί να το ελέγχει με έναν πιο εύκολο τρόπο από ότι τώρα που είναι παρεκκλήσει και υπάρχει ένα μπέρδεμα στην όλη διαδικασία. Το θέμα είναι όμως ότι να μην σκανδαλίζονται οι πιστοί ότι ο πατέρας Δημήτριος να γυρίσει στο Αγίου του Λυκαβητού είναι κάτι το οποίο είναι όλων έτοιμα και δεν θέλουμε να δούμε σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την Εκκλησία μας και άλλου είδους ευθράφητα στο κομμάτι αυτό. Ανδρέα Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και το Εκκλησία.